θυμάστε την προηγούμενη φορά που σας έλεγα ότι κηρύσω την έναρξη του καλοκαιριού? Να θυμάστε, δείτε. Κηρύσω την έναρξη του καλοκαιριού! Το έχουμε! Ναι! Φύγαμε! Δεν πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα θέλαμε. Για σήμερα είχαμε κανονίσει water sports, jet ski, θάλασσες, ήλιους, λιοβασιλέματα, όμορφες καλοκαιρινές στιγμές σε αυτό το μαγικό νησί. Αλλά... δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ωστόσο, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Εμείς θα πάρουμε την ευκαιρία και θα ξεκινήσουμε μια άλλη εκδρομή. Ποια θα είναι αυτή? Έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα, αλλά προτιμάμε να σας κρατήσουμε σε έκπληξη. Δεν μπορώ να μιλήσω, έχω άγχος. Ξέρετε πού είμαστε? Είμαστε πάνω στην Εθνική Οδό, δεν στο φορτηγό. Ξέρετε τι θέλουμε να κάνουμε? Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάμε στις Μάλες, Καλαμάφκα, Λούτρα. Θα πάμε να δούμε το στενότερο σημείο της Κρήτης που φαίνεται ο βοράς και ο νότος. Αν φαίνεται με αυτόν τον καιρό. Οπότε, μπαίνουμε στα μάξια. Το ηθικό μας δεν θα πέσει, δεν θα σπάσει. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας και θα βγάλουμε μια υπέροχη. Φθινοπορεινή εκδρομή! Πρώτη μας στάση λοιπόν θα είναι οι Μάλες. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Ποιος θα το περίμενε λοιπόν σε ένα τέτοιο τροπικό νησί να έχουμε αυτό τον καιρό? Αν ήμουν τουρίστας και ήρθα να... γιατί μου πουλήσανε καλοκαίρι και ήλιο και θάλασσα, θα ζητούσα τα λεφτά μου πίσω. Αλλά δευτυχώς δεν είμαι τέτοιος τύπος, οπότε... τι έκανες, κατσαμαλώνεις ρε φίλε? Δεν κατσαμαλώνεις. Πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε λίγο την ενδοχώρα και αν μας κάνει ο καιρός τη χάρη και λιάσει, θα πάμε και στη θάλασσα, εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Ξέρεις πράγματα για τις Μάλες? Θα στα πω εγώ όλα όταν φτάσουμε εκεί και θα πάμε και στα επόμενα χωριά γιατί ξέρω πάρα πολλά πράγματα, εντάξει? Και μετά θα σας μιλήσω για ένα νέο concept που θέλω να φτιάξουμε με το φίλο μου το Λουκάκι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι μας έχει συμβεί, έτσι. Προχωράμε λοιπόν να πάμε προς τις Μάλες που λέγαμε ότι θα είναι ο πρώτος μας σταθμός. Αλλά πριν φτάσουμε στις Μάλες, πάμε στους Μύθους. Η Μύθη είναι ένα μικρό χωριουτάκι που ενδιάμεσα λέει από τους Μύθους και τις Μάλες υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο χωριό, η Λούτρα, όπου μαντέψτε! Κάτι τέτοια πράγματα είναι το ψωμοτήρι μας. Οπότε λέμε να σταματήσουμε στους Μύθους, να ρωτήσουμε για αυτό το χωριό και να είναι η πρώτη μας στάση αυτή. Ε? Καλό δεν είναι? Καλό. Πάμε να μάθουμε την ιστορία για αυτό το εγκαταλειμμένο χωριό. Για την ώρα δεν ξέρω τώρα πού και πώς. Ο δρόμος επίσης είναι έτσι λίγο. Αν με ρωτάτε, εμένα είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά φάση αυτή. Οπότε, πάμε να φτάσουμε στους Μύθους και να μάθουμε για τη Λούτρα. Καλώς, καλώς. Ελιές τώρα, δεν φαίνεται να έχει πολύ καρπό. Κρίμα. Και εδώ και το Γιώργη να μην. Ναι, πάμε τι Μάλες. Θα πάμε να δούμε ένα εκεί πρώτο ρωτέ. Γιατί ο δρόμος είναι καμπάς και δεν ξέρω να κατέβουμε κάτω. Γεια σας! Είμαστε από το Crete TV. Σας παίρνω και με την κάμερα, τι κάνετε? Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πού είναι η Λούτρα? Η Λούτρα είναι, λέει, ένα εγκαταλειμμένο χωριό Άγιος Γιώργιος Λούτρας, λέει. Καλά όμως φαίνεστε. Ναι, οκ. Okay. Έχει ταμπέλες. Συμπαθέστε την κυρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θέλετε να σας πούμε για την καινούργια πίστα που λέμε να κάνουμε εδώ πέρα με τους φίλους μου? Θα γίνω τραγουδιστής και αυτή θα είναι η μπάντα μου. Αλλά θα τραγουδάμε κορεάτικα. Έχω μάθει ότι είναι πολύ της μόδας τελευταία. Μα τραγούδα λίγο. Κορεάτικα. Ναι. Είναι ένα τραγούδι που θα γράψει μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου που ήμουνα μόνος μου και μιλάει για έναν έρωτα τον οποίο έχασα. Σημαίνει. Από το τυμπάκι ήταν. Λοιπόν, ωστόσο φτάσαμε στις Μάλες και είδε το γερακίσιο μάτι μου ένα ταμπελάκι από την απέναντι πλευρά που λέει Άγιος Γεώργιος, όπου μας είπαν ότι θα συναντήσουμε ένα τσιμεντένιο δρόμο για να πάμε εκεί, οπότε θα πάμε να αναζητήσουμε την φάση μας εκεί.
Τι δρόμος είναι αυτός, που πάει, είναι σωστό αυτό που κάνουμε, δεν ξέρουμε. Μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Τι δρόμο κάνουμε, τι δρόμο κάνουμε. Φύγαμε! Ήρθες γλυκούλη! Λοιπόν, είσαι έτοιμος να εξερευνήσεις! Ναι. Να συρθίσεις πέτρες! Σαν χαμελέοντας! Χαμελέοντα! Με πάρα πολύ προσοχή με την κάμερα, έλα από εδώ και να δείξουμε στον κόσμο τον εγκαταλειμμένο οικισμό της Λούτρας, φίλε! Λοιπόν, πολλές πληροφορίες όπως είπαμε και πριν δεν έχουμε βρει. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτοί μας σε αυτό εδώ πέρα τον τόπο είναι να βάλουμε τη φαντασία μας λίγο να δουλέψει. Κάθε φορά λοιπόν που επισκέφτομαι τέτοια χωριά, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου και να φανταστώ πώς θα ήταν αυτό το πράγμα όταν υπήρχαν ανθρώποι, ωραία. Είναι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό το σκηνικό που συναντάω και δεν το έχω δει πάρα πολλές φορές σε παρόμοια χωριά. Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά περάσματα. Τα σπίτια είναι πάρα πολύ ανορθόδοξα στημένα και είναι λες και είναι πάρα πολύ μικρά δωμάτια σε συνεχόμενη ροή. Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε σε μια έκταση περίπου, τι να πω τώρα, ένα στρέμμα, δύο. Και είναι όλα πάρα πολύ μικρά δωματιάκια τα οποία φαίνεται σαν να ήταν ένα μεγάλο σπίτι στην ουσία και όχι μικρά. Μου είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσω και να το καταλάβω. Είναι φυσικά πανέμορφο αυτή η πέτρα, αυτό το σε συνδυασμό με αυτό το οποίο το κάνει πραγματικά μοναδικό. Πάλι ναι, θα πούμε ότι γιατί φύγανε και τα σχετικά. Λογικά όλοι πήγανε πάνω στις μάλες που είναι ακριβώς από πίσω μας. Είναι σε μια περιοχή που έχει απίστευτη θέα. Συνεχίζουμε βολτούλα, καταγράφουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να ανακαλύψουμε. Προσοχή! Λοιπόν, ωραία, να σας πω κάτι. Δεν έχω... Έχω ψάξει πολύ και δεν έχω βρει πολλές πληροφορίες για αυτό το χωριό. Έχω μια μεγάλη λίστα με εγκατελειμμένα χωριά τα οποία έχω επισκεφθεί. Αυτό δεν το γνώριζα καν. Επίσης δεν είναι γραμμένο κάπου. Θέλω λοιπόν παρακαλώ, κάνω έκκληση στους φίλους μας που είναι και από την περιοχή, αν μπορεί να μας στείλουν ένα μήνυμα με περισσότερες πληροφορίες για τη Λούτρα. Μπας και βάλουμε κάποια άκρη. Ωστόσο κάνουμε ένα μεγάλο τσεκ, γιατί είναι ένα ακόμα από αυτά τα εγκατελειμμένα χωριά τα οποία μου αρέσει πάρα πολύ να εξερευνώ. Απλώνεται αρκετά στο βάθος. Έχει δηλαδή προχωράμε αρκετή ώρα και έχει ακόμα σπίτια. Πετρόχτη στα βαριά. Πολύ επιβλητικό, με φράχτες. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα μποσπανάκια, μάλλον από τους ανθρώπους στις μάλες πάνω. Και αυτό το μονοπάτι λογικά καταλήγει μέσα στο φαράγγι της Αρακίνας. Πάνω από τα φιλαράκια μου να τραβήξουμε 2-3 όμορφες εικόνες, να σας τις δείξουμε και να σας πούμε και 2-3 παραπάνω πληροφορίες για το main menu που υπάρχει εδώ πέρα και έρχονται την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Πανέμορφος χώρος και περιποιημένος λίγο, δεν είναι τόσο αφημένος. Θέλω να δω αν μπορώ να μπω μέσα στην εκκλησία. Εδώ ο φίλος μας ο Χλιός έχει κάτσει.
Δεν μπορούμε να πούμε από εδώ σίγουρα. Ρε φίλε, σε τόσα εγκαταλειμμένα χωριά έχω πάει. Έχω πάει σε τόσα εγκαταλειμμένα χωριά. Ένα σεντούκι με τίποτα λίρες θα βρούμε ποτέ, ας πούμε. Τι γίνεται. Oh, wow. Φοβήθηκα λίγο να σου πω. Και αυτό που βλέπουμε είναι αυτό. Εντάξει, wow. Οι τοιχογραφίες αυτές που βλέπετε πίσω μου είναι και αυτές οι οποίες κάνουν ξεχωριστό αυτό το ναό του Αγίου Γεωργίου στη Λούτρα. Καλό το Θεά, ε! Βγήκες! Ναι. Δεν ήταν έτσι λίγο... βαριά. Ναι, δεν ήτανε. Ήτανε, ναι. Λοιπόν, έλα τώρα να δεις. Αρχικά δεν ξέρω αν παρατήρησες το πόσο επιβλητική είναι η εκκλησία και το μέγεθος που έχει αυτή. Ναι. Επίσης δεν ξέρω αν παρατήρησες αυτό το τεράστιο κυπαρίσι, ρε φίλες. Θες να μην έχω ξανά το μεγάλο κυπαρίσι, ρε. Και δεύτερον, και τελευταίο, και θα φύγουμε από εδώ πέρα, το μέγεθος της εκκλησίας, ο τρόπος που είναι χτισμένος και η τοποθεσία αυτής μας φανερώνει, από ό,τι λένε κιόλας, ότι υπήρξε έδρα. Ήταν μια σημαντική εκκλησία για τον τόπο και για τη γύρω περιοχή. Πήραμε τις εικόνες μας, πήραμε το πραγματικά έτσι περίεργο συνέστημα όλου αυτού του πράγματος και λέω ότι είναι η ώρα να συνεχίσουμε την εκδρομή μας. Τι λες? Ναι, πάμε. Ξέρεις που θα πάμε? Πού? Θα πάμε στις Μάλες. Ξέρεις τι κάνει ο Γιώργης εκεί κάτω? Τι? Τρώει. Κάτι έχω καταλάβει. Και εμείς ξέρεις τι κάνουμε? Δουλεύουμε. Λοιπόν, ξέρεις τι αποφασίσαμε με το Λουκάκι? Τι? Το φίλο μου. Όχι. Αποφασίσαμε ότι επειδή εσύ έτρωγες όσο εμείς δουλεύαμε, ναι, ότι θα κάνεις πλάνα drone για να φτιάξει ο Μιχάλης ένα δίλεπτο χωρίς να μιλήσει κανείς, ναι, και απλά θα βλέπουμε τη θέα από ψηλά. 2 λεπτά. Εντάξει. Φτάνουμε σημάδες για το κάνεις? Ναι. Θα σε λιώσω, γατάκι. 3, 2, 1. Πάμε βόλτα.
και αρχίζουμε να έχουμε όμορφες και πολύτιμες πληροφορίες για τον τόπο. Δεν πες τίποτα ρε παιδί. Σε βλέπω μικροσκοπικό. Άλλοι πήγα να πέσουν. Θα ξεκινήσουμε πριν από μη γελάς. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις μάλες. Μην βιάζεστε όμως. Πρώτα θα βρωστούμε. Τρελό να υπάρχουν πηγές ρε φίλες στον τόπο. Κάνουν κατευθείαν την αύρα και, και τη ζωή τελείως διαφορετική. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να ξέρετε λίγο με αυτό το κουβάρι και θα ξεκινήσουμε πριν από 2.500 χρόνια, όπου η συγκεκριμένη περιοχή λεγόταν Μάλα και ήταν μια αυτόνομη πόλη η οποία είχε το δικό της στρατό, εξέδιδε το δικό της νόμισμα και λάτρευε τους δικούς της θεούς. Στην περίοδο της Ενετοκρατίας ήταν το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας της Ιεράπετρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν τόπος απαράβατος, ενώ στη γερμανική κατοχή ηγήθηκε των αγώνων και πλημμύρισε με αίμα την αντίσταση. Σήμερα οι Μάλες, όπως ονομάζονται πλέον, παραμένουν ένα ζωντανό και ακμαίο χωριό που αγναντεύει από υψόμετρο 600 μέτρων το Λιβικό Πέλαγος και τα υπέροχα τοπία που χαρίζει το βουνίσιο ανάγλυφο που το περιβάλλουν. Από εδώ θα συναντήσετε μια εκκλησία που είναι παλαιά εκκλησία. Μεσοχωρίτησα τη λέμε επειδή είναι έτσι μέσα στο χωριό. Στη μέση του χωριού, ναι. Τα εισόδια. Έτσι, άμα πάτε από εκεί, θα συναντήσετε τη ζωοδόχο πηγιά, μια εκκλησία, τον ελληνικό λαό. Θα προχωρήσετε πέρα, θα πάτε προς το σχολείο, θα δείτε κι άλλη εκκλησία. Θα τα έχουμε να δούμε. Έχει πολλά αξιοθέατα το χωριό μου. Πάω να τα εξερευνήσω όλα ένα. Το όνομά σας ποιο είναι. Σαν και εσάς. Το όνομά σας ποιο είναι. Δέσποινα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε τα πράγματα που μας είπε η κυρία Δέσποινα. Να είστε καλά, γεια σας. Το καλό να πάτε. Εννοείται δεν μπορούσαμε να μην ακούσουμε την κυρία Δέσποινα. Και ήρθαμε στην Παναγιά τη Μεσοχωρίτισσα. Πάμε να δούμε λίγο την εκκλησία και να σας πω και 2-3 πράγματα για τις σημερινές μάλες. Σήμερα λοιπόν οι μάλες έχουν γύρω στους 500 κατοίκους, έχουν σχολείο, έχουν φαρμακεία, έχουν ιατρείο, έχουν δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα κανονικό κεφαλοχώρι στην περιοχή και μάλιστα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Ανατολικής Κρήτης. Η ερώτηση είναι άλλη. Γιατί, φίλε Λούκα, έγινε έρθει στις Μάλες? Γιατί? Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι. Δεύτερον, γιατί εδώ πέρα μπορείς να βρεις πάρα πολύ ωραία καταλήμματα και να βιώσεις την πραγματική κουλτούρα της ενδοχώρας. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, τρίτο βασικά. Από εδώ μπορεί να είναι η βάση σου για να κάνεις τρομερές φυσιολατρικές συνδρομές. Να πας στο Σελάκανο, να πας στο Οροπέδιο του Καθαρού, να κατέβεις κάτω προς τον Νότο. Οι επιλογές απεριόριστες και εσύ απλά πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις τις ημέρες που θα κάτσεις εδώ. Αν ρωτάς εμένα, θα μπορούσα να χαζεύω για πάρα πολύ ώρα τους ανθρώπους που μιλάνε στα δασοκάκια. Αυτή τη βρύση έπαιρνε όλο το χωριό, ναι, που την εποχή εκείνη ήταν 2.000 κάτοικοι. Ναι. Okay. Είναι δεν το υπήρχε. Τρίτο χωριό, οι Μάλες, είναι το τρίτο χωριό της Κρήτης. Μου έχουν πει ότι είναι από τα μεγαλύτερα της Κρήτης και στην Ανατολή είναι το μεγαλύτερο. Πώς είστε τώρα? Τώρα ακριβώς δεν ξέρω γιατί είμαστε γύρω στα 120 άτομα. 120 και η Αθηνά.
120 άτομα. Ναι, ναι. Πιο πολλά, ξέρω, γύρω στα 350. Ναι, λέει. Και εγώ 350 είχα ακούσει. 150. 350. Όχι, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω. Εγώ δεν έμεινα εδώ. Έχω έρθει τα τελευταία χρόνια. Εμείς εμέναμε κι εγώ. Εγώ ήμουν στην Αθήνα. Μια χαρά. Και ήρθα εδώ πέρα για την ηρεμία. Είστε γλυκίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Να πάτε στο κουτί. Πήγαμε, φίλε. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, και τώρα είναι η στιγμή που μου αρέσει πάρα πολύ όταν είμαστε σε χωριά. Πρώτον, εντάξει, το πόσο ωραίο vibe δίνουν ήδη οι κάτοικοι με τις φωνές τους, με τα καλωσορίσματα, με τα παράπονα, με τα γλυκά τους λόγια, είναι πραγματικά μοναδικό. Ο Μιχάλης με έφυγε να κάνει πλάνα, ο Γιώργος σηκώνει drone και εγώ είμαι εδώ να προσπαθήσω να ανακαλύψω και άλλα μυστικά για αυτό τον υπέροχο τόπο. Είναι χτισμένο πραγματικά σε μοναδική τοποθεσία. Όλο το χωριό είναι θεατρικά χτισμένο. Όπου και να πας, υπάρχει αυτή η θέα. Και δεν σου μένει τίποτα από το να γυρίσεις τα σοκάκια, να δεις τους ανθρώπους, να ανακαλύψεις τι σημαίνει αυθεντική Κρήτη. Δεν μπορείς να σταματάς να περπατάς. Ακόμα και στην λίγο πιο ανατολική πλευρά του χωριού, που είναι έτσι λίγο πιο, αν είναι η παλιά γειτονιά. Άρα είναι και ανηφόρα και ζορίζομαι. Συναντάμε το σχολείο. Και άμα συνεχίσουμε προς τα εδώ, θα βγούμε στην κορυφή του χωριού. Μπορεί να κουραστήκαμε λίγο στην ανηφόρα, αλλά φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο του χωριού και η θέα που βλέπουμε δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη, γιατί υπάρχει έτσι μια πάχνη, αλλά είναι αυτή. Όταν ανέβεις από ψηλά, μπορείς να καταλάβεις όντως για το μέγεθος που μας έχουν πει τόσοι και τόσοι εδώ πέρα ότι υπάρχει. Είναι αρκετά μεγάλο το χωριό και το 80% θα πω ότι είναι απίστευτα όμορφο, ρε φίλε. Απίστευτα περιποιημένο. Από ένα απλό δέντρο με γλαστρούλες στην μία γειτονιά μέχρι τα σπίτια, πόσο όμορφα είναι. Μα λες. Με έχετε κερδίσει. Εντάξει, είναι λίγο αστείο, ρε φίλε. Είναι λίγο αστείο όμορφο. Είδες λοιπόν πως από άλλη μία εκδρομή που είχε κανονιστεί να πάμε στη θάλασσα, στα water sports, στα τέτοια, στα κύματα. Η Κρήτη δεν είναι μόνο θάλασσα, φίλε. Η Κρήτη δεν είναι μόνο παραλία. Η Κρήτη δεν είναι μόνο ήλιος. Η Κρήτη είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό σε ολόκληρη τη γη. Και δεν είμαι τοπικιστής. Απλά απολαμβάνω αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου τη στιγμή που τα νιώθω. Ένα τέτοιο χωριό όπως οι Μάλες, σε μια μέρα που κανονικά θα πρέπει να ήμουν τελείως αλλού και πίστευα ότι όλα θα ήταν πολύ πιο ωραία και πιο θεαματικά για το κοινό, οι Μάλες κατάφεραν να μου αλλάξουν όλη αυτή την άποψη.
Οι Μάλες μου θυμίζουν για ακόμα μια φορά το πώς η Κρήτη μπορεί να είναι τόσο διαφορετική σε πολύ λίγα χιλιόμετρα μακριά από το ένα από το άλλο μέρος. Μπορείς να πας στη θάλασσα, μπορείς να πας στο βουνό, μπορείς να πας στην ενδοχώρα, μπορείς να πας στα ποτάμια, στις λίμνες και να γνωρίσεις τους μαγευτικούς ανθρώπους της. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι Μάλες. Superstar, glow up. Superstar, glow up. Fit drip so sick, man, I'm all throw up. Take it in, don't rush, need 10 hours sleep, yeah, just woke up. Η διαδρομή μπορεί να είναι λίγο κουραστική, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφη. Η Καλαμάθκα από τις Μάλες είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Η θέα η οποία έχει από κάτω είναι η Ιεράπετρα. Το πανέμορφο νότιο κρητικό πέλαγος και φυσικά τα αμέτρητα θερμοκήπια, ας πούμε. Και θέλετε τώρα να σας πω και ένα πάρα πολύ κουφό info για την Ιεράπετρα. Για την Ιεράπετρα. Η Ιεράπετρα, φίλε, είναι η πόλη σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχει περισσότερη ηλιοφάνεια, μάγκα. Τρελό! Και σήμερα γιατί δεν έχει ήλιο! Έχουμε σταματήσει λίγο πριν την Καλαμάθκα, που πίσω μας είναι η Καλαμάθκα, να σας πούμε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έτσι δίνουν ένα περίεργο κύρος σε αυτό το χωριό. Θέλεις να τα ακούσεις ένα? Ναι. Πρώτον. Α, και πάρα πολλά τοπονύμια περίεργα που έχει η περιοχή. Πρώτον, το βλέπεις αυτό απέναντι το βράχο, ναι, το βουνό. Είναι ο περίφημος Κάστελος. Εκεί πέρα ανεβαίνεις γύρω στα 248 καλά σκαλοπάτια για την ακρίβεια μάλιστα και βγαίνεις στο κλεισάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου έχεις από κάτω απέραντη θέα σε όλο το νότιο κρητικό, την Ιεράπετρα και τη γύρω περιοχή. Σου θυμίζει κάτι αυτό το πράγμα? Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Για πες το. Μετέωρα. Τα μετέωρα. Εδώ λοιπόν τα έχουν ονομάσει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι τα γυμνά μετέωρα, γιατί δεν έχει τόσο πολύ βλάστηση. Δεν τους αδικώ. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Ναι. Θέλεις να παρατηρήσεις λίγο τη φύση που υπάρχει γύρω σου? Θέλεις να έρθεις από εδώ πέρα και να δεις λίγο αυτά τα κυπαρίσια που είναι πελώρια, στιτά και έχουν τύπου τη στάση και την κατασκευή σαν μπονζάι? Ο συνδυασμός αυτών των κυπαρισιών με τα βουνά και τα ποτάμια και το ποτάμι που υπάρχει μέσα στο χωριό έχουν βγάλει ένα διαφορετικό τοπονύμιο για αυτό το πράγμα και το ονομάζουν ως κινέζικο τοπίο. Τρελό! Ωραίο. Θέλεις να ακούσεις και ένα ακόμα πιο ωραίο info το οποίο εμένα θα με ιντριγκάρει πάρα πολύ? Για πες. Μέσα στην Καλαμάθκα υπάρχει ένα ποτάμι, το Καλαμαθκιανό ποτάμι. Λόγω αυτού του ποταμιού και όλης αυτής της κατάστασης της έτσι μαγικής παραμυθένιας του έχουν βγάλει η Μικρή Πράγα. Εντάξει, τρία τοπονύμια σε ένα τόπο. Καλώς. Καλώς. Πάμε λοιπόν τώρα να τα εξερευνήσουμε ένα-ένα. Τόπος απαράμιλης ομορφιάς και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα, τα πιο ακμαία και τα πιο ιστορικά χωριά ολόκληρης Ιεράπετρας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Καλαμάθκα. Φτάνοντας λοιπόν στο χωριό, μπαίνοντας, θα συζητήσετε λίγο με το αμάξι και ο δρόμος αναγκαστικά θα σας βγάλει, αποκλείεται να το χάσετε, σε αυτήν εδώ πέρα την πανέμορφη πλατεία, η οποία αυτή η πλατεία οδηγεί πού? Κανάλι. Οδηγεί σε αυτά τα σκαλοπατάκια, τα οποία είναι 248 παρακαλώ, και όταν τα ανέβετε θα φτάσετε στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Αυτός ο βράχος από πάνω μας, όπως είπαμε, ονομάζεται Κάστελος και είναι ένα από τα το σημείο κατά τεθέν της Καλαμάθκας. Ανεβαίνετε πάνω, βλέπετε την υπέροχη θέα που χαρίζει και κατεβαίνετε κάτω και μετά πίνετε ένα καφεδάκι, τρώτε το κάτι σας και ξεκινάτε την πορεία σας μέσα στη Καλαμάθκα.
Εμείς, επειδή είναι 3 ώρα το μεσημέρι και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε βάλει το φίλο μας τον Γιώργο να ανέβει με τον ντρόουν και να μας δείξει τι φαίνεται από εκεί ψηλά. Δεν ήταν ωραία? Να πούμε ότι η Καλαμάφκα, οι άνθρωποι της Καλαμάφκας ζουν από τις γεωργικές εργασίες και τις κτηνοτροφικές, αλλά ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στη ζωή των κατοίκων. Όχι όμως μόνο των εξωτερικών τουριστών. Η Καλαμάφκα ενδείκνυται για να πάρετε την οικογένειά σας, τους ανθρώπους του τύπου σας, να κάνετε μια υπέροχη βόλτα, να δείτε αυτό το υπέροχο χωριό και να πάτε στα απίστευτα και πάρα πολλά ταβερνάκια που υπάρχουν εδώ πέρα στην περιοχή, να φάτε τοπικές συνταγές, άπιαστες πρώτες ύλες και να χαρείτε τη θέα που προσφέρουν σχεδόν όλα αυτά τα μαγαζιά. Πέρα από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά καταλήμματα τα οποία μπορείτε να έρθετε να μείνετε εδώ, είτε από καταστάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων είτε από Airbnb, ο οποίος μπορεί να γίνει ένας σταθμός για όλες σας τις εκδρομές. Συνεχίζουμε αυτή την υπέροχη βόλτα. Το vibe είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τα μεγαλύτερη φορεία της περιοχής. Δεν νομίζω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε να το γυρίσουμε όλο, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θες να εξασκήσουμε το περπάτημα με την όπισθεν στα σκαλοπάτια και να σου πω ένα όν τρελό? Γίνεται. Μάλλον θα πέσω, αλλά θες να το προσπαθήσουμε? Να πάμε. Έλα. Θα σου μιλήσω τώρα λοιπόν για την αρχαία Καλαμάφκα. Εδώ λοιπόν πιστεύετε ότι υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή η αρχαία πόλη Λάρισα, η οποία αποτελεί πονοκέφαλος για τους ιστορικούς, γιατί δεν ξέρουν πού ακριβώς είναι η τοποθεσία της. Έχουν βρει πάρα πολλά ευρήματα τα οποία μαρτυράνε τη ζωή εδώ πέρα, αλλά ακόμα δεν είναι πάρα πολύ σίγουροι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η περιοχή κατοικείται για πάνω από 2,5 με 3.000 χρόνια. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Έλα εδώ. Γιατί φίλε μου, όταν κάπου υπάρχει νερό, όταν κάπου υπάρχουν πηγές, τότε ταυτόχρονα σημαίνει ότι είναι τόπος ζωής. Τότε ταυτόχρονα σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα πάει κοντά για να δημιουργήσει κάτι μεγάλο, κάτι σοβαρό και κάτι το οποίο θα κρατήσει για πάρα πολλούς αιώνες. Εμείς στην Κρήτη γνωρίζουμε τι σημαίνει να υπάρχει έλλειψη νερού. Και οι περιοχές οι οποίες είναι ευλογημένες και να έχουν αυτό το υπέρτατο αγαθό σε αυθονία είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Πρέπει να νιώθουν ιδιαίτερα τυχερές και πρέπει να το εκμεταλλεύονται σωστά για να μπορέσουν να έχουν και η μετέπειτα από εμάς. Κατανοητό? Παραδειγματιστείτε λίγο σε Ηράκλειο και Γενικόλαο. Εγώ πάντα το έλεγα, φίλε, ότι η Ανατολική είναι ένας λαός ο οποίος μου πάει περισσότερο. No offense για τους δυτικούς, αλλά είναι η άβρα, φίλε. Ετοιμάστε την εκδρομή σας την επόμενη για την Καλαμάφκα, για τις μάλες, για αυτή την περιοχή που ευτυχώς παραμένει ακόμα λίγο άσημη. Ελάτε όσο προλαβαίνετε. Νομίζετε θα σε έδειχνα κανένα φίνικα για καμία παραλία εξωτική? Αυτή είναι η φάση, ρε. Παγκάκι, ποδαράκι, άραγμα. Και οι φίλοι μας κλιματριά.
Βρήκα κι άλλη καπάντζα. Πώς περάσατε? Ζέστη. 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 Εσύ? Ζέστη. Το ξέρεις τι έκανα κατά βάση? Τι? Έχεις ακούσει ποτέ την έκφραση στρατό «φιδιάζω»? Κάτι καταλάβαμε. Λοιπόν, λίγο μετά την Καλαμάφκα, σταματήσαμε εδώ πραγματικά στα 5 λεπτά για να σας δείξουμε το εξής παράδοξο. Δεν ξέρω αν φανεί, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Περνώντας λοιπόν από αυτό το μονοποτάκι, μέσα στην... που αρχίζει στην άκρη του δρόμου, θα περπατήσετε λίγο. Αλλιώτερα θυμάμαι, είχε και ένα κιόσκι, είχε και μία ταμπέλα. Τέλος πάντων, to make a long story short, είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία στην Κρήτη στο οποίο μπορείτε να σταθείτε και να κοιτάξετε το νότιο Κρητικό Πέλαγος και το βόρειο Κρητικό Πέλαγος, και μπορείτε να δείτε, αν ο καιρός ευνοεί, σήμερα δεν είναι μία από αυτές τις μέρες, τις θάλασσες οι οποίες περικλίνουν το νησί μας. Πάμε να δούμε βορρά, πάμε να δούμε νότο, πάμε να δούμε αν φαίνεται κάτι από όλο αυτό και να προσπαθήσουμε να το δείξουμε και από ψηλά. Ακόμα και αν η μέρα δεν ευνοεί με τις καιρικές συνθήκες της, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο να έρθεις να το χαζέψεις. Είναι πραγματικά αστείο να βλέπεις το βόρειο τμήμα της θάλασσας και το νότιο από εκεί και να είσαι στη μέση αυτού. Το δρόμο πετάει πάνω μας και εμείς πάμε να συνεχίσουμε την εκδρομή. Πού να πάμε? Λέω να πάμε προς το καλό χωριό. I get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look, Μπορεί! Να φύγαμε από το νότο και να ανηφορίζουμε προς το βορρά. Να δείτε τι ωραία θέα που έχουμε. Κατευθυνόμαστε στο Ίστρον, πρώτη μας στάση ήταν το καλό χωριό και ευελπιστώ να καταλήξουμε στην παραλία, στο βούλισμα, έτσι να ρεμβάσουμε και να κλείσουμε εκεί τη φάση μας, τι λέτε? Όχι, όχι. Καλό είναι. Πάμε τώρα όμως στο καλό χωριό. Έχω τόση πληροφορία που δεν ξέρω πώς να την απελευθερώσω. Θα ξεκινήσουμε τα βασικά. Είμαστε στο καλό χωριό, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή που ονομάζουμε Ίστρον ή Ίστρος, στο οποίο βέβαια καλό χωριό υπάρχουν άλλοι 5 οικισμοί, όχι άλλοι 4. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά είναι 4 διαφορετικοί οικισμοί μέσα σε αυτό το πάρα πολύ μικρό χώρο. Ο συνολικός πληθυσμός όλης της περιοχής είναι γύρω στους 1.200 κατοίκους. Και φυσικά το κόσμημα της ευρύτερης περιοχής είναι οι τρεις παραλίες που υπάρχουν κάτω. Το Βούλισμα, η παραλία του Αγίου Παντελεήμονα και το Καραβοστάσι, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την ενδοχώρα. Θα πάμε να περιηγηθούμε στο χωριό, θα πάμε να μάθουμε ωραίες πληροφορίες και να δούμε ακόμα περισσότερες εικόνες. Είσαι έτοιμος? Ναι. Let's go. Θα σε πάω πίσω στη γερμανική κατοχή, οκ? Ναι. Τότε λοιπόν,
Οι Γερμανοί, ανάλογα τις περιοχές και τα σχετικά, δεν ξέρω και εγώ τι, πηγαίνανε και τι κάνανε, σκοτώνανε πάρα πολύ κόσμο, πόλεμος, κατοχή, όλα αυτά να μην τα πούμε, πολύ βία και αποτρόπαια εγκλήματα. Πολέμου. Ωστόσο όμως, για τους Γερμανούς, αυτό το χωριό δεν χρειαζόντουσαν να κουραστούν και να σκοτώσουν τους κατοίκους τους. Τους κατοίκους του, γιατί απλά οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού πέθαναν από μόνοι τους από ελονοσία, καθώς υπήρχε ένα μεγάλο έλος λίγο πιο κάτω και σκοτώνονταν οι άνθρωποι από την αρρώστια. Κατεφημισμών λοιπόν, οι Γερμανοί έβγαλαν το όνομα του χωριού Καλό Χωριό, γιατί δεν χρειαζόταν να κουραστούν. Λίγο μακάβριο, αλλά η ονομασία έχει μείνει ακόμα και σήμερα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παίρνει τις πληροφορίες από τους ίδιους κατοίκους που υπάρχουν εδώ πέρα. Τώρα που ανεβήκαμε εδώ σε αυτή την εκκλησία, μας άκουσε μια κυρία από το μπαλκόνι της. Βγήκε τσουκ-τσουκ και μας λέει: Σας άκουσα που λέγατε γιατί στην Ελληνοσία και το όνομα. Λέμε ναι. Και μας είπε λοιπόν ότι αυτή η εκκλησία είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος λέει είναι ο Άγιος των νοσημάτων από επιδημίες. Και γι' αυτό χτίσανε και αυτή την εκκλησία για να προστατευτεί το χωριό από αυτό το κακό που του είχε βρει. Η βόλτα, αν και καυτή από τον λαμπρό ήλιο, είναι έτσι λίγο δύσκολη, παραμένει εξίσου μαγευτική όμως. Συνεχίζουμε εικόνες, συνεχίζουμε πληροφορίες και ίσως να πάμε να δούμε και τον οικισμό πύργου που μας είπε ότι έξω. Έχουν έρθει αρκετοί άνθρωποι από το εξωτερικό, έχουν πάρει αυτές τις κατοικίες και τις έχουν ανακαινήσει με σκοπό να έχουν ένα ησυχαστήριο κάπου στην Κρήτη. Άλλωστε η Κρήτη, να ξέρετε, ότι θεωρείται κάτι σαν παράδεισος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μένουν εδώ και αγοράζουν γη. Μάλιστα, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις που κάνουμε με τέτοιους ανθρώπους, γιατί μου αρέσει πραγματικά να δω τι τους κεντρίζει όλο αυτό το πράγμα, να ξέρετε ότι την Κρήτη την χαρακτηρίζουν κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα. Και δεν το εννοώ σαν είμαστε αυτόνομοι, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά χαρακτηρίζουν ότι μπορούν να βρουν στην Κρήτη τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τοπία, μέρη, ανθρώπους και πράγματα που μπορείς να κάνεις να τα συναντήσεις σε ένα μόνο τόπο. Στον τόπο μας. Οπότε, αυτό που θέλω να πω εγώ και κατά βάση να κλείσω με όλο αυτό το παραλήρημα που έχω αρχίσει πάλι να κάνω και δεν θέλω, είναι ότι αφού ζούμε σε αυτόν τον μοναδικό τόπο, αφού είμαστε τόσο τυχεροί και έχουμε γεννηθεί εδώ, είμαστε τόσο πραγματικά τυχεροί που κατοικούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί να μην τον κάνουμε πιο βιώσιμο για μας και βιώσιμο όχι μόνο για μας, για τα παιδιά μας. Γιατί να παρατήσουμε έναν τόπο ο οποίος είναι πραγματικά μοναδικός στα μάτια άλλων και για μας είναι απλά ο τόπος που έτυχε να γεννηθούμε και να μην μας νοιάζει τίποτα. Και εμείς να κάνουμε μια βουτιά τώρα, αλλά πρέπει πρώτα να βρω τους φίλους μου. Για να συνεχίσω λίγο το παραλήρημά μου. Έτσι κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής μου αρέσει να τα βγάζω όλα ό,τι παίρνω μέσα να το βγάζω. Να πω το εξής. Δείτε πόσο ωραία μέρη έχουμε επισκεφθεί και δεν έχουμε γκίξει τη θάλασσα, ρε. Δεν την έχουμε γκίξει, ρε. Και πάμε και είναι καλοκαιρινός μήνας και ήλιος και θάλασσα και τέτοια. Σκέψου λοιπόν εμείς ότι με μια γρήγορη αναζήτηση στο ίντερνετ βρήκαμε 10 τοποθεσίες. Σκέψου τώρα ότι εμείς είμαστε από εδώ και όλα καλά, ναι, τα βρίσκουμε, τα ξέρουμε, μας έχουν πει και τέτοια. Έχουμε δει τόσο κόσμο, τόσο τουρίστα, τόσο ανθρώπους που κανονικά εμείς πιστεύουμε ότι όλα είναι στη θάλασσα και αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και βλέπουμε στερεοτυπικά και μόνο μπροστά από το αμάτια μας και νομίζουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε τον τουρισμό. Μαντέψτε, δεν είναι. Για τελευταία φορά θα πω ότι πρέπει ένας τέτοιος τόπος να έχει τουρισμό, καλό τουρισμό, ολόκληρο το χρόνο.
Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Είστε σε ένα τόπο ο οποίος προσφέρει να κάνετε τόσα πολλά πράγματα και να βγείτε κερδισμένοι από αυτό και όχι απλά να χάσετε το χρόνο σας και να είστε υποχείρια άλλων. Προσπαθήστε να το δείτε αλλιώς. Προσπαθήστε να το δείτε λαμπρά και προσπαθήστε να δείτε και να καταλάβετε το πού είσαστε. Ξέρετε γιατί ήρθαμε εδώ? Ξέρετε γιατί ήρθαμε μόνο για να σας δώσουμε δύο εικόνες από το υπέροχο βούλισμα και την θαυμάσια θέα που έχουμε από πίσω μας? Δεν θα τη δείτε μόνο από εδώ, θα τη δείτε και από ψηλά λίγο πριν το κλείσιμο. Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε μια υπόσχεση. Ήρθαμε εδώ για να σας πούμε ότι την επόμενη ή τη μεθεπόμενη φορά, ανάλογα τα κέφια μας, θα έρθουμε να σας δείξουμε αυτές τις υπέροχες παραλίες, οι οποίες θεωρούνται από τις πιο όμορφες σε ολόκληρη την Κρήτη. Για την ώρα θα χαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα και θα σας περιμένουμε να έρθετε μαζί μας στην επόμενη, ακόμα πιο τρελή, ίσως μπορεί και όχι, περιπέτεια. Για την ώρα, βούλισμα από τα ψηλά.